Ένα θα σας πω. Ένα θα σας πω. Πες το. Για ένα ερωτικό δείπνο, τα κεριά, οι καρδούλες, είναι must. Πρέπει να τα κάνετε. Και τι άλλο είναι must? Σοκολάτα. Σοκολάτα. Σοκολάτα είχαμε εδώ να κάνουμε αυτή τη φορά για ένα ερωτικό δείπνο για εσάς και το τέρι σας. Είστε άντρας και θα το ετοιμάσετε για τη γυναίκα. Είστε γυναίκα και θα το ετοιμάσετε για τον άντρα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που μας ενδιαφέρει, Νάντια, είναι. Να είναι εύκολο. Να είναι εύκολο και γεμάτο καρδούλες. Και σοκολάτα. Και σοκολάτα. Πες μου τι θα κάνω σοκολάτα. Σοκολατίνες, πάστες. Μήπως θα κάνω σοκολάτα. Καρδιά σοκολάτες. Σοκολάτα. 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 Έκανες αντίρρηση. Λοιπόν, έτσι, αγάπη να υπάρχει. Σοκολατίνες σε σχήμα καρδούλας και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα θα το διακοσμήσεις καρδούλες. Όλο καρδούλες, όλο καρδούλες. Παντού καρδιές. Παντού καρδιές, παντού. Και σοκολάτα. Και σοκολάτα. Κάνω σοκολάτα. Αλλά θα κάνουμε ένα διαφορετικό κέικ. Που είναι πάρα πολύ εύκολο και δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα μέσα, μόνο σοκολάτα. Έχει βέβαια. Αλλά δεν έχει τα γνωστά υλικά που έχουν τα κέικ. Αλλά έχει σοκολάτα. Πώς λέγεται? Wacky cake. Wacky cake! Κινέζικο είναι. Όχι. Wacky. Τρελό. Α, wacky! Δεν θέλουμε αυγά. Δεν θέλουμε γάλα. Δεν θέλουμε βούτυρο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν θέλουμε μόνο σοκολάτα. Ξεκινάμε. Πάμε. Εσείς είστε έτοιμοι, είστε όλοι έτοιμοι. Είστε έτοιμοι για αυτό το γλυκό επανάσταση. Θα το κάνετε έτσι. Εκεί που κάθεσε, θέλω γλυκό. Θα το κάνω. Ξεκινάμε. Μέσα σε ένα μπολ βάζουμε 1,5 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 1/4 της κούπας κακάο και 1 κούπα ζάχαρη. Εγώ με στη ζάχαρη έχω προσθέσει και ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική. Θα τα ανακατέψουμε για να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Τώρα θα κάνουμε 2 μικρά πηγαδάκια. Στο ένα το πηγαδάκι μας θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού λευκό ξύδι. Αν δεν έχουμε, μπορούμε να βάλουμε και το κλασικό, δεν πειράζει. Καταλάβατε τι κάναμε τώρα. Το ξύδι μαζί με τη σόδα είναι το διογκωτικό μας. Θα κάνει το κέικ μας να φουσκώσει και να είναι αφράτο. Τα 2 τα πηγαδάκια τα κάνουμε γιατί θέλουμε να βάλουμε χώρια το λάδι από το ξύδι, ώστε να μπορέσει να γίνει ένωση και να μην ενωθεί το ξύδι με το λάδι, για να απελευθερωθεί το ξύδι, το όξινο, ώστε η σόδα να φουσκώσει. Και τώρα θα κάνω κάτι συγκλονιστικό. Θα ρίξω το νερό. Και τέλος. Αυτό είναι το γλυκό μας. Θα το ανακατέψω με μία κουταλή, τίποτα άλλο. Μία κούπα νερό πάνω από όλα μας τα υλικά. Και ανακατεύω μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά μας. Τα έχουμε πει για το αλεύρι που απελευθερώνει γλουτένη και δεν πρέπει να τα ανακατεύουμε παραπάνω κτλ. Κτλ. Μόνο μέχρι να ενσωματωθεί το αλεύρι μας. Τίποτε παραπάνω. Τόσο εύκολο. Θα το βάλουμε σε ένα ταψάκι που έχει λαδόκολλα κάτω και θα το ψήσουμε στους 180 βαθμούς μέχρι να βγαίνει όταν το γλυφίδα μας καθαρεί, όπως κάνουμε με όλα τα κέικ. Σοκολάτας για να γλασάρουμε τα κεκάκια μας τα μικρά. Βάλω να ζεστάνω λίγο κρέμα γάλακτος. Τι είναι η γκανά σοκολάτας? Είναι ίσα μέρη σοκολάτας με κρέμα γάλακτος. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος, κόβουμε σε κομμάτια τη σοκολάτα μας, βάζουμε από πάνω την κρέμα γάλακτος ζεστή, αφήνουμε λίγο να κάτσει και ανακατεύουμε και γίνεται μια ομοιόμορφη κρέμα σοκολάτας. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε είτε για γέμισμα σε τούρτα, είτε από πάνω σαν επικάλυψη. Οπουδήποτε, σαν μους, μπορούμε να τη χτυπήσουμε, να την κάνουμε. Πάρα πολλές χρήσεις.
Να δει, κάναμε ένα κέικ το οποίο έχει μέσα πάρα πολύ λίγα υλικά. Λίγα υλικά, υλικά που έχουμε άμεσα στο σπίτι μας, δεν χρειάζεται να πάμε στο σούπερ μάρκετ ή να κάνουμε οποιαδήποτε προετοιμασία. Ένα κέικ το οποίο βλέπετε κι εσείς ότι βγήκε πάρα πολύ εντυπωσιακό, πολύ ωραίο, φουσκώνει ωραία και τώρα θα το δοκιμάσουμε. Και από μυρωδιά την ώρα που ψινόταν ήταν σαν τα κανονικά τα κέικ αυτά που έχουν μέσα και το γάλα και το βούτυρο και τα αυγά. Ονομάζεται, όπως σου είπα, wacky cake. Επίσης όμως ονομάζεται και depression cake. Depression cake είναι όταν έγινε το αμερικάνικο το crash που δεν είχαν τα υλικά και θέλαν παρόλα αυτά να κάνουν κάποια επιδόρπια. Οπότε. Τώρα γελάμε λίγο. Ήρθε η ώρα μας. Πραγματικά ήρθε η ώρα μας. Μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση όμως εξακολουθούμε να αγαπιόμαστε. Ένα επιδόρπιο που το κάναμε με πολύ αγάπη για δείπνο έτσι λίγο πιο ερωτικό. Η ιδέα σου να τα κάνουμε παστάκια πάρα πολύ καλή. Γιατί μπορείς να σερβίρεις στο πιάτο στον αγαπημένο σου το παστάκι και να του σερβίρεις και το δωράκι σου. Έτσι, να έχουμε και το δωράκι, τι δώρο δεν θα κάνουμε. Επειδή είναι τόσο λίγα τελικά και δεν περιέχει, όπως είπαμε, αυγά, γάλα, μπορούμε να του κάνουμε ένα νηστίσιμο κέικ και από πάνω να βάλουμε μαρμελάδα και να γίνει γλυκό, γιατί χρειάζεται το κάτι από πάνω, είναι η αλήθεια, γιατί είναι αρκετά... Ελαφρύ. Yes. Σιωπηλό σαν κέικ, να το πω έτσι. Αλλά να πούμε ότι η σοκολάτα πηγαίνει πάρα πολύ με κρασάκι. Έτσι δεν είναι? Αφρόδι. Με αφρόδι ίνο, λευκό κρασί, ταιριάζει πάρα πολύ η σοκολάτα με το κρασί, οπότε σας προτείνουμε, αν λήξει το δείπνο σας όμορφα, έτσι με ένα σοκολατένιο επιδόρπιο, συνδυάστε το με λευκό κρασί.